casa σήμερα, είστε να σου κάνουμε συνέντευξη. Είμαι η Αντριάννα. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Μιχαλάγγελος. Είστε να κάνουμε μια ερώτηση. Μάλιστα. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Ανδρέας, ο Τσέλεμπος. Είμαι ηθοποιός και ήρθα εδώ για να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει πρώτος? Εγώ. Άντε, Μικελάντζελο. Γιατί πίνεις μπύρες συνέχεια, φύγες? Γιατί πίνω μπύρες στη σειρά. Πίνω μπύρες γιατί στο σενάριο ο χαρακτήρας που υποδίωμαι γράφει συγκεκριμένα ότι έχει ένα μικρό θεματάκι με το ποτό. Άρα αναγκαστικά πίνει μπύρες. Εγώ σαν Ανδρέας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πίνω, όπως το λέει ο Αγαθοκλής, καμιά έτσι μέσα με την παρέα. Εγώ, ναι, εγώ, ο Ανδρέας. Ο Αγαθοκλής όμως έχει πρόβλημα και πίνει λίγο περισσότερο. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι ο Αγαθοκλής. Ναι. Εγώ είμαι ο Αγαθοκλής. Εσύ. Μικελάντζελο. Πίνετε δηλαδή οξά? Λίγο σοβαρή κατάσταση τώρα. Τι ώρα πίνεις? Τι ώρα πίνεις εσύ? Τι εννοείς? Πίνε Αγαθοκλή, πίνε Αγαθοκλή, πίνε Αγαθοκλή, πίνε. Σοβαρή κατάσταση. Έχει πολύ λίγο να πιω για γερμαίστε, Παναγιά μου. Ωε, πάρτο κάτω εσύ, πάρτο για με. Δικά σούλα. Δικά μου. Ναι, ναι, ναι. Μα εγώ πίνω συνήθως τη τσακρή μου, την πυρούα μου, φέρες μου για γερμαίστε. Να κάνει και κανένα υποβρύχιο, να πάει ούλα κάτω. Πίνε φραμπέ. Να πιω λίγο καφέ, ναι, Παναγιά μου. Είναι παγώσα ακόμα, εμπήρες πρέπει να... Τι είπες να φέρεις για γερμαίστε, εντάξει. Εντάξει, Ιωάννη, ευχαριστώ. Τουλάχιστον φέραμε. Ήταν refreshing η παρέμβασή σου. Και ο Ιωάννης. Ναι. Πείτε μου λοιπόν, τι σας προβληματίζει και ήρθατε εδώ σήμερα μαζί μου? Ήρθαμε να σου κάνουμε συνέντευξη. Συνέντευξη, συνέντευξη. Μάλια, τέλεια. Ρωτάτε με ό,τι θέλετε. Είχατε καλή σχέση με το σχολείο? Ναι. Δεν ήμουν ο άριστος μαθητής, εντάξει. Ήμουν ένας καλός μαθητής. Εμείς ήμασταν η πρώτη τάξη, νομίζω, που δημιουργήθηκε τότε το ενιαίο Λύκειο. Υπάρχει ακόμα το ενιαίο Λύκειο, δεν ξέρω. Είμαστε πολλά μητσιά το Λύκειο. Ναι. Όπου τότε δίνεται σου ευκαιρία να διαλέξεις μαθήματα. Και θυμάμαι, εγώ θεωρώ το πολλά τυχερό τότε που ήταν το ενιαίο Λύκειο, γιατί δόθηκε μου ευκαιρία να διαλέξω θέατρο. Πώς αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιός? Νομίζω πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Νομίζω είναι κάτι που ξέρεις, δεν ξέρω αν το ξέρω, αλλά νομίζω ήξερα το, ότι πάντα αρέσκα μου να βλέπω ταινίες, παρακολουθούσα αμέτρητες ταινίες που μιτσείς, άρεσκε μου πάρα πολλά, πέρασα μια φάση όπου με φίλους κάναμε θέατρο, μόνοι μας είστε στο πάρκο της γειτονιάς, οπότε νομίζω ήταν πάντα τζαμε. Και στην πορεία, όσον κι αν προσπαθούσαν σε εισαγωγικά, ας πούμε, ο παπάς με προετοίμαζε με πάντα, λέμε, ωραία, ο καλλιτέχνης π.χ. είναι μια πολλά δύσκολη ζωή. Διότι μπορεί να δουλεύεις, μπορεί να μην δουλεύεις. Μπορεί να είσαι καλός, μπορεί να μην είσαι καλός. Και πάντα λαλούσα, εντάξει, ίσως βρω κάτι άλλο, να κάνω κάτι άλλο. Ήταν να γίνω πιλότος σε μια φάση, αλλά όσα ήταν να γίνω χτινίατος, αλλά όσα σε μια φάση. Και όταν πήγα, ήρθε η ώρα να σπουδάσω, ήξερα ότι ήθελα να πάω Αμερική, που ήταν η μάνα εισαγωγικά του κινηματογράφου. Και μόλις πήγα, ήξερα ότι ήταν να το ακολουθήσω το πράγμα. Οπότε, ναι, ίσως νομίζω, όχι ίσως, ήξερα από την αρχή ότι ήθελα να το κάνω το πράγμα. Συμμοτώνα που είστε στο έργο, δικιά σας αληθινή? Όχι, η μοτόρα είναι δική μου, η μοτόρα είναι που την παραγωγή. Διότι στη σειρά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δικά μας τα αυτοκίνητα ή τις μοτόρες ή δικά μας πράγματα. Λοιπόν, όταν κάνουμε μια σειρά, ναι, ή ένα θεατρικό, ή μια ταινία και οτιδήποτε άλλο,
ζητάει κάποια συγκεκριμένα πράγματα αυτός που το γράφει, ο σεναριογράφος. Στη δική μας περίπτωση είναι ο Φώτης ο Γεωργίδης. Και λέει, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει ο Αγαθοκλής να έχει μοτόρα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ο Θαλής έχει το διπλοκάμπινο του. Τούτα τα αυτοκίνητα ή τα σπίτια μας, τα ετοιμάζει η παραγωγή και χρησιμοποιούμε τα εμείς οι ηθοποιοί. Το αυτοκίνητο του Θαλή είναι αληθινό δικό του. Το αυτοκίνητο είναι αληθινό, αλλά είναι του Μάριου. Ναι, φέρνει την παραγωγή, εδώ χρησιμοποιεί ο χαρακτήρας που υποδιέται ο Μάριος. Ναι, ο Θαλής και το διπλοκάμινο. Το όπως ο Αγαθοκλής που υποδιώμαι εγώ, φέρνω μας πέντε μοτόρα και έχω τη δική μου τη μοτόρα. Και όπως το Βασίλη που έχει το ποδήλατο. Μπράβο, ακριβώς. Και το ποδήλατο είναι φέρα μας, ας πούμε. Ναι. Εγώ δεν ξεκινήσω το δεύτερο κάμπινγκ. Το δεύτερο κάμπινγκ ξεκινάει 4 το Οκτώβρη. Άρα 4 το Οκτώβρη... Να μας ενέτοιμε με την τηλεόραση μας, να δούμε το κάμπινγκ. Τσέκαμε καμιά τσακρή. Ναι. Όχι εσύ, ο παπάς, η μάμπα. Ναι. Ω, τι είναι καμιά φορά. Τι εννοείς, πίνεις μπυρούα, αποκλείεται. Πίνα κι εγώ. Τα αφήνεις έτσι λίγο να τις απιείς. Ναι, δεν και πρέπει να πίνουμε κανονικά όταν είμαστε παιδάκια. Πίνω τόσο. Αποκλείεται. Αποκλείεται, ψέματα. Αποκλείεται. Για τότε, γιατί μπορούσες με τη μότορα και τον πάρεις. Ήταν μεθυσμένος, ήμουν μεθυσμένος. Ναι. Είμαι μεθυσμένος, γιατί λέμε ότι κανονικά πρέπει να πίνουμε και να οδηγούμε, ναι. Ο Αγαθοκλής είναι κάποτε κακό παράδειγμα. Ο Αγαθοκλής είναι κακό παράδειγμα. Γιατί? Γιατί πίνει, πιάνει τη μοτόρα, αν το οδηγά, μεθυσμένος, ναι, εγώ δεν πρέπει. Ο Αγαθοκλής έχει ένα θέμα, έχει ένα πρόβλημα. Είναι αλκοολικός. Ναι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Από τούτο δεν είναι ο Αγαθοκλής, ποιος είναι ο άλλος. Εντάξει, φέρω στη σειρά μαζί μου έσαι μια μέρα. Γιατί? Πρέπει να σκηνή ο Αγαθοκλής με ο Μικελάντζελο. Που αλήθηκε. Τι θέλεις να σου την κάνω δηλαδή? Ναι. Τι θέλεις να σου πω? Ας έβαλα στο μοτόρο να πάμε στο κάμπι. Ναι. Αν ήσασταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος σε όλον τον κόσμο, τι αν έκαμνατε? Τι θα έκαμνα? Θα απολάμβανα στο φουλ τη ζωή. Δηλαδή, αφού δεν αν ήμουν πλούσιος, πράγματι, ναι, αν ήμουν, δεν θα είχα ούτε χρέη ούτε τίποτε, άρα να είχα όλον τον χρόνο να περνώ με την οικογένεια μου, ναι. Να ζεις τη ζωή στο φουλ νόμιζο. Να ταξιδεύεις, να περνάς χρόνο με τα παιδιά σου, με την σύντροφο σου, να κάνεις κοινά που θέλεις, να με σε νοιάζει τίποτε. Πάλι εγώ νομίζω μπορούμε να τα κάνουμε τα πράγματα, ναι. Απλώς είναι η πίεση του χρόνου. Διότι δυστυχώς εσείς είσαστε νέοι τώρα ακόμα, έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Απλώς σε κάποια φάση, όταν μεγαλώσεις, κάνεις οικογένεια, έρχονται άλλα προβλήματα. Ναι, διότι τέλος του μήνα πρέπει να πληρώνουμε κάποιους λογαριασμούς και το καθεξής. Άρα, ναι, αν ήμουν εκατομμυριούχος, και θα με κόφτε τι κάνω για να πληρωθούν οι λογαριασμοί. Απλώς να ήταν ακόμα πιο στο φουλ να απολαμβάνω τη ζωή. Τι είναι ένας ρόλος που σε φόβησε πάρα πολλά? Ή ας πούμε που ένιωθες ότι δεν ήταν καθόλου μέσα στα νερά σου, τέλος πάντων? Κοίτα, νομίζω όλοι οι ρόλοι που υποδιούμαστε, για να μιλήσω για μένα, υπάρχουν κάποιες φορές κομμάτια του χαρακτήρα που υποδίεσαι, τα οποία εγνώριμα σου. Ναι, δηλαδή, πέρασα το τούτο λαλούμε, ναι, ξέρω πως είναι... Έχασα κάποιον, ας πούμε, ή κέρδισα κάτι, ή ξέρω εγώ. Έχει κομμάτια, διάφοροι χαρακτήρες που υποδιόμαστε, που μπορεί να είναι και δικά μας. Φυσικά, είναι πιο intriguing, πιο ενδιαφέρον, όταν υποδίεσαι ένα χαρακτήρα, ο οποίος είναι έξω τελείως που τα νερά σου. Διότι τζαμέ έρχεται ο φόβος που είπες τώρα, Ιωάννα. Ότι λαλείς, oh man, πώς πάω τζαμέ. Ναι, ας πούμε... Ο Αγαθοκλής π.χ. ο φόβος με εμένα όταν εθιέβασα το πρώτο εγκείμενο ήταν ότι υπήρχε ο αλκοολισμός. Άρα πώς το προσεγγίζουμε χωρίς όμως να το κοροϊδέψουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Το καλοκαίρι που επέρασε τώρα είχα μια μεγάλη μήκους ταινία. Όπου υποδίωμουν ένα ρόλο που είναι ένας κανονικός άνθρωπος που μια κατάσταση τον κάνει να ξεφύγει και πάει γίνεται κάτι πολύ extreme. Και καταλήγει
άλλος άνθρωπος. Απλώς έπρεπε, λόγω του πώς ήταν η ταινία, πρέπει να την γυρίσουμε όλοι ανάποδα. Που το τέλος. Και στο τέλος ήμουν ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος και πρέπει να πάμε μετά 15 χρόνια πίσω που ήταν διαφορετικός. Και τούτο εφόβιζε με πάρα πολλά, γιατί όχι για το αν θα έχω σωστά τον ρόλο. Είχα τον βρει, διότι το που είπαμε πριν, κάνεις την προεργασία σου, θυκευάζεις, προετοιμάζεσαι, ξέρεις ποιος είσαι, εσύ το στήσεις μέσα σου. Ένα αλλάζει το επάγγελμα σας. Ωε. Αν δεν ήσασταν ηθοποιός, τι νομίζετε ότι θα ήσασταν σήμερα? Ένα φεγγάρι ήθελα να γίνω πιλότος. Αλλά νομίζω επειδή καταπίεζα το ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός, γιατί όσα μου λέει ότι θα είμαι ηθοποιός, θα βγάλει λεφτά. Άρα λέω εντάξει να γίνω πιλότος και τα είχα ξέρει στα 40 σου να κάτσεις πίσω να ερεμήσεις. Που δεν είστε και νομίζω πλέον στην κατάσταση που ζούμε. Αν δεν θα ήμουν ηθοποιός, θα ήθελα να ήμουν οδηγός μηχανοκίνητων, δηλαδή του ράλι, της φόρμουλα, έτσι. Ναι. Περίεργο. Ενδιαφέρον. Ναι. Αρέσκει μου πάρα πολύ. Έχετε παιδάκια? Έχω, ναι. Ήταν να τους συμβουλεύατε να γίνουν ηθοποιός ή κάτι άλλο? Η συμβουλή μου είναι σε εσάς, εκείνο που θέλει η καρδιά σας ή η ψυχή σας να κάνετε. Ναι. Στο κάμπινγκ να θέλετε αλλάζετε ρόλο αντί του αγαθοκλίναστο να θαλήσει ο λευκός? Όχι, διότι αγαπώ όλους τους ρόλους. Και σίγουρα, ας πούμε, θεωρώ ότι ο Μάριος στο ρόλο του θα λέει, νομίζω ίσως κάνει έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους της καριέρας του, νομίζω. Διότι νομίζω εξεπλήξε πάρα πολλούς ότι είναι ο Μάριος, ας πούμε, αλλά είναι φανταστικός σε αυτόν τον ρόλο ο Μάριος. Ο Βασίλης επίσης στο ρόλο του Λεύκου έφερε, ο κάθε ηθοποιός έφερε κάτι πολύ δικό του και έχτισε τους ηθοποιούς και γίναν τόσο αγαπημένοι σε εσάς. Άρα, ναι, θα ήθελα να κάνω. Ο Αγαθοκλής έπρεπε, έτσι όπως έγινε, τον που λέμε it's meant to happen, ναι, ότι κάποιες φορές κάποια πράγματα γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν, έπρεπε εγώ να κάνω τον Αγαθοκλή. Χτύπησες καμιά φορά με μοδωρά? Όχι, ποτέ χτύπα ξύλο. Ναι, τύχη. Κοίτα, επειδή είναι κάτι το οποίο με φόβιζε, σέβομαι το. Ενώ οτιδήποτε ξένον, καλύτερα να το σέβεσαι, ναι, παρά να το θεωρήσεις ότι έχεις το. Συνήθως, όπως π.χ. το ποτό. Ναι. Αν δεν το σεβαστείς και απλά λες έχω το και πίνω, να καταλήξεις σαν τον Αγαθοκλή στο τέλος. Να θέλετε να γίνετε και ο σεναριογράφος του καμπίνγκ και να ήταν ο Φώτης ο Αγαθοκλής? Ρεσκίσω να τα ρασίστα νερά. Λοιπόν, όχι, θέλω να γράφω το καμπίνγκ. Νομίζω ο Φώτης είναι πάρα πολύ έξυπνος. Είναι όχι το μωρό του, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω. Ο Φώτης είναι άνθρωπος που το γράφει, που είναι σχεδόν πάντα στο σετ μαζί μας, που πάντα ξέρει πώς πρέπει να πάει μια σκηνή, που αν κάνεις λάθος, ενάρτη να σου πει. Και τούτο είναι τεράστιο να έχεις το θάρρος σας να το κάνεις τον πράγμα. Και εγώ σε απομένω αφάνταστα τον πράγμα. Άρα δεν θα ήθελα να το γράφω, ούτε θέλω ο Φώτης να κάνει τον Αγαθοκλή. Εγώ θέλω να κάνω τον Αγαθοκλή, Ιωάννη. Δεν μου το αλλάξεις. Εκτός αν δεν σου αρέσει που κάνω εγώ τον Αγαθοκλή, πέ μου το είσαι και δεν πειράζει, it's ok. Δεν έχουμε και την... Αρέσκει μου. Αρέσκει, εντάξει. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία? Αγαπημένη μου ταινία... Έχω αρκετές. Αν θα θυκιάλεα μια... Επειδή είμαι μεγάλος geek του Star Wars. Δεν ξέρω αν είδατε ποτέ Star Wars. Είναι... Απογοητεύεις με τώρα. Βάρτω μες στα λίστα σου, εντάξει, ξεκίνα, δε. Μπορεί να μέσα σου αρέσει κάτι, αλλά άντεξε και νομίζω κάτι να πεις πρέπει να σου αρέσει. Ο Ιωάννης είδε ποτέ Star Wars? Τι εννοεί, δεν είδε ποτέ Star Wars, να πιέτον την πράγμα. Ξέρω ότι είναι, αλλά δεν είδα ποτέ. Νομίζω έχει κάτι για όλους. Θα σας το έχω μισό άλλο, δεν είναι δικό μου franchise, αλλά ναι. Αλλά και, εντάξει. Λατρεύω το Star Wars. Αν θα θυκιάλει όμως και μια ταινία που για μένα είναι τεράστια στον κινηματογράφο, είναι το Blade Runner. Είσαστε μητσί νομίζω ακόμα, αλλά που να έρθει τώρα δείτε το. Όχι το τελευταίο που είναι, το original. Ναι. Πόσο χρόνο με θέσετε? Πόσο χρόνο με βάλεις? 35. Αγαπώς. Και εγώ. 35. Είσαι 35. Είμαι 30.
Αλλά μοιράζει, 35. Και πέμουν Ιωάννη Ιωάννη που πραγματικά σκέφτεσαι τώρα. Τίποτε. Είσαι σίγουρος? Προς το παρόν, ναι. Σίγουρα θες να με ρωτήσεις αν η Νίτσα να ήταν καλύτερα να κάνει τον αγαθό κλειμ. Όχι. Και εγώ να μην κάνω η Νίτσα. Όχι. Είσαι σίγουρος. Ευχαριστούμε που μας απάντησες στις ερωτήσεις μας. Παρακαλούμε.